περιοχές α, β, γ και δ. Ο αριθμός των στρεμμάτων που δόθηκαν σε κάθε κληρούχο ποικίλε όπως φαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση και κυμάνθηκε από 51 περίπου στρέμματα έως 61. Για τη δημιουργία του συνοικισμού ανάμεσα στα Λεχενά και στη Μερσίνη διαχωρίστηκαν 18 στρέμματα και 790 τετραγωνικά μέτρα. Ένα τμήμα 178 περίπου στρεμμάτων από χέρσες εκτάσεις διατέθηκε για χρήση στους πρόσφυγες κατόπιν αιτήματος της ομάδας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 40 στρέμματα δόθηκαν και στον αρμόδιο Γεωπόνο. Η παραλαβή των κλήρων από τους πρόσφυγες πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1931, ενώ νέοι κληρούχοι συνέχισαν να εγκαθίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930. Εδώ έχουμε τους πρώτους 17, όπου φαίνονται τα ονόματα Γιώργας, Δούκας, Λαζαρίδης, Λαμπριντίδης, Λαμπριντίδου, Μαγκούκας, Μαργαρίτης, Μιζικύρης, Νιν Λεοντίου, Ντούμας, Πατσαμπέρης, Διοθόρης και Κίγνε Κατσαμπέρης, τα τέσσερα αδέρφια Τσανακαλιώτη, Ψαράς, Καρακίζης, Χατζίπαπας, Μετζίλης, Δούκας και Παπαθανασίου. Αυτοί είναι οι 20 γνωστές περιπτώσεις της πρώτης φάσης. Στην Επιτροπή Διαχωρισμού των Εκτάσεων του Κτήματος Αγίου Γεωργίου Μπάστα συμμετείχε ως μέλος και αξίζει να σημειωθεί ο δημοδιδάσκαλος Λεχενών Στέφανος Καπώνης, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν μια σημαντική προσωπικότητα της εποχής, καθώς ήταν μουσικός, ενώ ήταν και ανταποκριτής στον τοπικό τύπο με το ψευδόνυμο Πλάτανος. Εδώ βλέπουμε ένα παραχωρητήριο της ΕΑΠ στο όνομα Ιωάννη Τσανακαλιώτη. Ο Ιωάννης Τσανακαλιώτης έφυγε από το συνοικισμό και επέστρεψε στην Κρήτη. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε έναν τίτλο ιδιοκτησίας. Το αξιοσημείωτο είναι, αυτά όλα υπάρχουν στο αρχείο του Τμήματος Επικισμού και Αναδρασμού της Περιφέρειας. Το ενδιαφέρον είναι ότι το όνομα αυτό είναι ανδραμιδαίικο, είναι τσουραπάς. Αργότερα φαίνεται ότι δόθηκαν και σε ακτήμονες ντόπιους κάποια χωράφια από τις εκτάσεις αυτές. Και εδώ ένας κτηματολογικός πίνακας του 1931 με τα ονόματα και με τις εκτάσεις. Και περνάμε στις περιοχές προέλευσης των προσφύγων, όσες τουλάχιστον μπορέσαμε να βρούμε. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ηλίας, όπου εγκαταστάθηκαν σχετικά συμπαγείς ομάδες προσφύγων με κοινή καταγωγή, Κάτω Παναγιά, Γαστούνη, Νέα Μανολάδα, Γλύφα, η ομάδα προσφύγων Λεχενών αποτελούνταν από οικογένειες που προέρχονταν από κάθε γωνιά της Μικράς Ασίας και της Θράκης. Παρακάτω παραθέτουμε στοιχεία για τον τόπο καταγωγής ορισμένων οικογενειών του συνοικισμού των Λεχενών που καταφέραμε να συλλέξουμε κατά το σύντομο διάστημα της έρευνάς μας. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, ελπίζουμε η καταγραφή αυτή να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον. Τα αδέρφια Τσανακαλιώτη, Παναγιώτης, Δημήτριος, Ιωάννης και Θεολόγος προέρχονταν από τη Μαγνησία, που ήταν κτισμένη στα όρια Ιωνίας, Λιδίας και Αιωλίδας. Εδώ βλέπουμε μια άποψη της πόλης. Η οικογένεια αυτή ασχολούνταν στον τόπο της με τη γεωργία και καλλιεργούσε μισακά, όπως λέμε, κτήματα με άλλους γεωργούς. Κατά το διωγμό, μετά από περιπέτειες και κινδύνους, κατέληξαν στην Κρήτη, όπου έμαθαν για την ανέγερση του οικισμού στα Λεχενά. Εδώ η οικογένεια Τσανακαλιώτη. Ο Ιωακήμ Λεοντίου, που λεγόταν παλιότερα Μιζικύρης, καταγόταν επίσης από τη Μαγνησία και η οικογένειά του ασχολούνται με τη γεωργία. Ο πατέρας του Λεοντίου είχε σκοτωθεί από τους Τούρκους. Πριν φτάσουν στα Λεχενά, πέρασαν επίσης από την Κρήτη. Ο Νικόλαος Κατσαμπέρης καταγόταν από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης και έφτασε στην Ελλάδα αρκετά πιο νωρίς, το 1909. Η αιτία της πρόωρης φυγής του ήταν ο κίνδυνος που διέτρεξε από τους Βούλγαρους λόγω της δράσης του εναντίον των Κομιτατζίδων στη Θρακική πόλη. Εκεί ήταν ιδιοκτήτης του Βλοποιίας και πριν φτάσει στα Λεχενά, το 1910 πέρασε από το Βόλο και το Αγρίνιο. Εδώ ασχολήθηκε αρχικά με τα καμίνια.
Και περνάμε στις υπόλοιπες οικογένειες. Η οικογένεια Λαμπρινίδη γνωρίζουμε ότι καταγόταν από τη Σμύρνη ή τουλάχιστον από την ευρύτερη περιοχή της. Η οικογένεια Μαγκούτα καταγόταν από τον Κυρκιτζέ της Εφέσου. Όλοι γνωρίζετε, φαντάζομαι, το χωριό αυτό από τα αματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου. Και η οικογένεια Ψαρά από τα Βουρλά της Ερυθρέας. Ο Κώστας Μιλωνάς καταγόταν από την Προύσα, ήταν υποδηματοποιός και συνέχισε την τέχνη του στην Ελλάδα. Ήταν μουσικός και με το ούτι του συμμετείχε σε γλέντια των Λεχενών. Απέκτησε 7 παιδιά. Σας παραθέτουμε μια συγκλονιστική φωτογραφία που μας έδωσε η εγγονή του και η οποία νομίζω ότι συμβολίζει το δράμα του προσφυγικού ελληνισμού. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα Μιλωνά στο Σανατόριο Πάτρας το 1941. Υπήρξε δυστυχώς ένα από τα θύματα της φυματίωσης και του φοβερού λοιμού στην κατοχή. Η πόλη των Λεχενών κατά το Μεσοπόλεμο, έπειτα από 10 έτη πολέμου, έχοντας προσφέρει και αυτή τον ανθό της για την ευόδοση των εθνικών επιδιώξεων της Ελλάδας και μετρώντας πάνω από 50 νεκρούς στους Βαλκανικούς πολέμους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, προσπαθεί να ορθοποδήσει. Η πόλη συνεχίζει να αποτελεί το οικονομικό και διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και στον αγροτικό τομέα η παραγωγή της σταφίδας, του ελαιολάδου και των σιτηρών, καθώς επίσης και των τυροκομικών προϊόντων, αποτελούν την αιχμή. Η περιοχή συνδέεται πλέον με την Αθήνα, εκτός από το τρένο και με λεωφορεία και ταξί. Ενώ το λιμάνι της Κυλλήνης, παρά την κάμψη του εμπορίου της σταφίδας και τα νέα δίκτυα που συνδέουν τα Λεχενά με την πρωτεύουσα, συνεχίζει να έχει κίνηση. Το 1925, ιδιώτες ιδρύουν και ηλεκτρική εταιρεία. Στα Λεχενά των μεσοπολεμικών χρόνων, αναπτύσσεται ο συνδικαλισμός, συγκροτείται Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, ιδρύονται πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία και οι νέοι σπουδάζουν στην Αθήνα και ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Από γραπτές πηγές των μέσων της δεκαετίας του 1920, μαθαίνουμε ότι στην περιοχή Μπάστα βρίσκονταν 40 οικογένειες προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με το αρχείο του Τμήματος Επικισμού της Περιφέρειας, στον προσφυγικό συνοικισμό Λεχενών, που έμενε γνωστός ως προσφυγικά, εγκαθίστανται αρχικά 17 οικογένειες. Κάθε μία από αυτές έλαβε μία διόροφη κατοικία που είχε κτιστεί σε οικόπεδο επιφάνειας 403 τετραγωνικών μέτρων. Στον όροφο υπήρχαν 2 δωμάτια και στο ισόγειο ήταν το κατώι. Το σχέδιο του οικισμού προέβλεπε χώρους για τη δημιουργία εκκλησίας, σχολείου, πλατείας και κοινοτικού καταστήματος. Σε αυτόν εδώ τον πίνακα διανομής βλέπουμε ότι στο οικοδομικό τετράγωνο 4 προβλεπόταν η ανέγερση πλατεία, με συγχωρείτε, σχολείου, εκκλησίας και κοινοτικού καταστήματος. Ενώ στο 2 προβλεπόταν η πλατεία. Εδώ βλέπουμε μια σημερινή μορφή προσφυγικής κατοικίας και αυτή άλλη μία κατοικήσιμη και μια γενικότερη άποψη του συνοικισμού. Απέναντι από τον οικισμό βρίσκεται μέχρι σήμερα ο ναός του Αγίου Γερασίμου που είχε κτιστεί από το κεφαλονίτη Μάστορα Ηλία Γιαννάτο. Στην κατοχή, ο οικισμός επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο και χώρος αποθήκευσης πυρομαχικών. Με την πάροδο του χρόνου, κάποιοι κάτοικοι μετακινήθηκαν στους Αγίους Θεοδόρους, όπου βρίσκονταν οι κλήροι τους και όπου παραμένουν έως σήμερα. Κατά την απογραφή του έτους 1951, ο συνοικισμός είχε 96 κατοίκους, ενώ σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ημιεγκατάλειψης. Οι κάτοικοι του συνοικισμού ασχολήθηκαν με τους γεωργικούς τους κλήρους και επιδόθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στην καλλιέργεια του καπνού. Η ποσότητα και η ποιότητα της παραγωγής κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, σε σημείο ώστε τα μυρωδάτα καπνά των προσφύγων των Λεχενών να συναγωνίζονται ακόμα και τα καπνά της Ξάνθης. Επίσης, οι κάτοικοι του συνοικισμού ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια περιβολιών και κυπευτικών, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πληροφορία ότι το μέλος της Επιτροπής του Τμήματος
του συνοικισμού Ιωπόνος Μητάς είχε προτείνει τη δημιουργία πειραματικού αγρού 60 στρεμμάτων για τους απόφοιτους των γεωργικών σχολών του Υπουργείου Γεωργίας. Η εγκατάσταση των προστήμων στα Λεγενά δεν υπήρξε καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς οι γεωργικοί κλήροι δεν είχαν εκχερσωθεί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πρόσφυγα ονόματι Καρακίτσου, ο οποίος ήρθε στην περιοχή με την εφταμελή οικογένειά του και ετήθηκε την εγκατάστασή του στο συνοικισμό των Λεγενών το Δεκέμβριο του 1932. Το Μάρτιο του 1933 δεν δέχεται το κλήρο επειδή δεν είχε εκχερσωθεί. Το Μάιο τελικά αλλάζει γνώμη και τον αποδέχεται. Γεγονός είναι ότι τον Αύγουστο του 1938 κάποιες οικογένειες έχουν ήδη αποχωρήσει από τα Λεγενά, ενώ ορισμένοι οικιστές έχουν ήδη αποβιώσει. Η ομάδα προσφύγων Λεγενών εξέλεξε αμέσως τριμελή επιτροπή με πρώτο πρόεδρο τον Παναγιώτη Τσανακαλιώτη, που βλέπουμε την υπογραφή του, και αντιπρόεδρο τον Ιωακίν Μιζικίρη, μετέπειτα Λεοντίου, που είχε αναλάβει την εκπροσώπησή τους έναντι των αρχών. Κατά την πρώτη δεκαετία της παρουσίας του στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες υποστήριξαν συντριπτικά την παράταξη του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ τα πρώτα ρήγματα στην παραταξιακή συνείδηση του προσφυγικού κόσμου άρχισαν να διαφαίνονται μετά την Ελληνοτουρκική Συνθήκη του 1930, που υπογράφηκε από την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων και η οποία εξομοίωσε τις υπέρτερης αξίας περιουσίες τους στη Μικρά Ασία με αυτές των μουσουλμάνων ανταλλάξιμων. Μια μαρτυρία πληροφορητή μας αποτελεί ένδειξη ακρεφνούς βενιζελισμού κάποιων μελών τουλάχιστον της προσφυγικής ομάδας Λεγενών. Όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε μια περιοδία του πέρασε από τα Λεγενά, έσπευσαν να τον προϋπαντήσουν, ενώ ενδεικτικό της προσήλωσής τους στον κριτικό πολιτικό είναι το περιστατικό κατά το οποίο πρόσφυγας των Λεγενών που αναγκάστηκε από κάποιον μέσα στο παραβάν να ψηφίσει το αντίπαλο λαϊκό κόμμα, εξερχόμενος από το εκλογικό κέντρο, του απευθύνθηκε ως εξής. Με συγχωρείτε για την έκφραση. «Αχ κερατά, με τούρκεψες». Όπως αναφέρει η Ελένη Ψυχογιού, στο πόνημά της Λεχενά, ο τόπος, τα σπίτια, ο συνοικισμός των προσφύγων είχε κρατηθεί σε κάποια απομόνωση και οι κάτοικοι του άργησαν να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Παρόμοια ήταν η κατάσταση στη Γαστούνη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες. Το περιστατικό, μάλιστα, που μας μαρτυρεί ένας πληροφορητής μας, επιβεβαιώνει την παραπάνω παραδοχή. Κατά το πρώτο διάστημα της εγκατάστασής τους στο συνοικισμό, οι πρόσφυγες δεν μπορούσαν να επισκεφτούν την αγορά των Λεγενών και μάλιστα τα όρια της απαγόρευσης ξεκινούσαν από μια βρύση που βρισκόταν στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το κατάστημα Προβή. Παρά τις απόπειρες των προσφύγων να μπουν στην πόλη για να ψωνίσουν, οι γηγενείς δεν τους άφηναν λόγω της κοινωνικής προκατάληψης που υπήρχε για τους νεοφερμένους κατοίκους. Όταν η κατάσταση αυτή έφτασε στο απροχώρητο, οι πρόσφυγες συγκάλεσαν γενική συνέλευση και αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Οι άνδρες του συνοικισμού εφοδιάστηκαν με παλούκια, επιτέθηκαν στο κέντρο της πόλης και έσπασαν τα μαγαζιά. Μετά από αυτή την επίδειξη δύναμης, σύμφωνα πάντα με τον πληροφορητή μας, δεν απαγορεύτηκε ξανά η είσοδο στην πόλη για τους πρόσφυγες. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου, οι πρόσφυγες ανέπτυξαν κοινωνικές σχέσεις με τους ντόπιους και έφτασε η εποχή όπου πολλοί κάτοικοι των Λεγενών από όλα τα κοινωνικά στρώματα επισκέπτονταν το συνοικισμό και συμμετείχαν στα γλέντια των προσφύγων που κρατούσαν έως τις πρωινές ώρες, έχοντας αποδεχτεί πια τους νέους κατοίκους ως ισότιμους συμπολίτες τους. Οι πρόσφυγες των Λεγενών υπήρξαν φορείς μιας ξεχωριστής κουλτούρας με τα τραγούδια τους, τους ιδιαίτερους χορούς τους, τα φαγητά, τους ιδιαίτερους τρόπους και τα στιλιστικά τους πρότυπα. Παρημιώδης έμεινε επίσης η ομορφιά κάποιων κοριτσιών του συνοικισμού, καθώς επίσης και η λεβεδιά των ανδρών. Με την πάροδο των ετών η μνήμη των προσφύγων των Λεγενών καθώς και των άλλων περιοχών της Ηλίας ανασυρτέθηκε και μεταβιβάστηκε από τη μια γενιά στην άλλη. Μεσολάβησαν η δικτατορία του Μεταξά, ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος, η Χούντα, η τραγωδία της Κύπρου. Κατά τη μεταπολίτευση υπήρξε σε όλη την Ελλάδα μια έκρηξη του ενδιαφέροντος για την ιστορία των τόπων καταγωγής των προσφύγων και συγκροτήθηκε μια ολόκληρη κουλτούρα μνήμης των τόπων
καταγωγής των προσφύγων. Και μέσα από τη δημιουργία εκατοντάδων συλλόγων, την οργάνωση χορευτικών και μουσικών τμήματων, τη συγγραφή βιβλίων και την πραγματοποίηση ταξιδιών προσκυνημάτων στους τόπους προέλευσης των προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση για τους Μικρασιάτες των Λεχενών. Τα μέλη του οικισμού της προσφυγικής ομάδας της πόλης φαίνεται ότι έδωσαν μια άνηση μάχη επιβίωσης κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Ο μικρός αριθμός τους έναντι των ντόπιων, η διαφορετική μεταξύ τους προέλευση, η μεγάλη απόσταση από τους γεωργικούς κλήρους τους, ανάγκασε κάποιους να αποχωρήσουν. Όσοι παρέμειναν, διασκορπίστηκαν είτε στους Αγίους Θεοδόρους, είτε μέσα στον ιστό των πόλεων των Λεχενών και της Ανδραβίδας. Οι άνθρωποι αυτοί επιτέλεσαν πραγματικά έναν άθλο επιβίωσης και αρκετοί τα κατάφεραν. Θα πρέπει να είναι πολύ υπερήφανοι για τους προγόνους τους και για τους ίδιους. Η ιστορία της ομάδας προσφύγων Λεχενών αποτελεί μέρος της ιστορίας αυτής της πόλης και του νομού και έρχεται να προστεθεί στην ιστορία των προσφύγων της Γαστούνης, της Κάτω Παναγιάς, της Νέας Μανολάδας και της Γλύφας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνδρομή τους στην ευόδοση αυτής της έρευνας τον προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφίας, Επικισμού και Αναδασμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, που μας παραχώρησε το αρχείο της υπηρεσίας, τους πληροφορητές μας, τον κύριο Παναγιώτη Τσανακαλιώτη, την κυρία Ευτυχία Νικολοπούλου Τσανακαλιώτη, τον κύριο Θεόδωρο Νικολόπουλο, τον κύριο Νίκο Κατσαπέρη, τον κύριο Κώστα Μαγκούτα, τον κύριο Λεωνίδα Λεοντίου και την κυρία Ευαγγελία Κράγκαρη Μιλωνά. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Διονύση Μανιάτη για την παραχώρηση υλικού από το φωτογραφικό του αρχείο. Αξιόλογες ήταν οι πληροφορίες από τα έργα της Ελένης Ψυχογιού Λεχενά, ο τόπος Τα Σπίτια και οι Μικρασιάτες της Γαστούνης του κυρίου Κώστα Λούρμπα, που αποτελεί έκδοση του Συλλόγου Μικρασιατών της Γαστούνης Ιώνας. Να ευχαριστήσω επίσης τους οργανωτές αυτής της έξοχης εκδήλωσης, καθώς επίσης και την συνομιλήτρια απόψε, την κυρία Ευγενία Αδαμοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επειδή Μικρά Ασία σημαίνει πρώτα απ' όλα μουσική, τραγούδι και χορός, θα παραχωρήσουμε τη σκυτάλη στον χοροδιδάσκαλο του χορευτικού τμήματος του Αγίου Δημητρίου, κύριο Χρήστο Ροίδη. Ευεσημότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι πρώην Δήμαρχοι της Αμαλιάδος, της Γαστούνης, των Λεχενών, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι των Συλλόγων, μετά τις πολύ ενδιαφέρουσες και υπέροχες ομιλίες της κυρίας Ευγενίας Αδαμοπούλου και του Ανδρέα Παρτά, ας θέτουμε και στο καλλιτεχνικό μέρος. Με όλα αυτά τα βάσανα, τις πίκρες, τη φτώχεια και την ανέχεια που υπήρχε, οι Μικρασιάτες, όπου και αν εγκατεστάθηκαν, στα Λεχενά, στους Αγίους Θεοδόρους, στη Μανολάδα, στην Κάτω Παναγιά, στη Γλύφα, στη Γαστούνη κλπ, δεν έπαψαν ποτέ να λατρεύουν τα τραγούδια και τους χορούς της πατρίδος τους. Τραγούδια και χοροί για κάθε περίσταση και για κάθε εποχή. Τραγούδια και χορή του γάμου για της χαράς, τραγούδια του έρωτα και των κοινών διασκεδάσεων, μα και τραγούδια πονεμένα, καθιστικά, αμανέδες της μήνης, της πόλης, της προσφυγιάς και του ξεριζωμού,
ακούγονταν τα βράδια μετά την κουραστική δουλειά σε κάθε γειτονιά. Ούτια, κανονάκια, βιολιά, σαντούρια και λαούτα ήταν τα όργανα που συνέθεταν την ορχήστρα. Μα το κάθε τι στο σπίτι και στην κουζίνα αποτελούσε και μουσικό όργανο. Κουτάλια, ζήλια, ταψιά, τεντζερέδες, γινόταν γλυκόλαλα όργανα στα επιδέξια χέρια των μερακλείδων μικρασιατών. Ένας απλός μεζές, λίγο ουζάκι και κρασάκι και το βλέπεις τεινόταν στη στιγμή. Μερικά από τα υπέροχα αυτά τραγούδια θα μας ερμηνεύσουν τώρα ο Παπαγιώργης και οι συνεργάτες του. Ο πατέρας Γεώργιος τον Αγνωστόπουλος, ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μαλιάδος, είναι και ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, ένα μοναδικό σχολείο στο νομό μας, που πρέπει όλοι να στηρίξουμε για να συνεχίσει να υπάρχει και να προσφέρει σπουδαίο έργο στην περιοχή μας. Το δύσκολο αυτό όργανο, το βιολί, ο βασιλιάς της ορχήστρας όπως λένε, υπακούει πρόθυμα στα επιδέξια χέρια του Παπαγιώργη και βγάζει γλυκύτατους ήχους και μελωδίες. Τον ευχαριστούμε που με μεγάλη χαρά και αφιλοκερδώς όλοι εδώ θα ομορφύνουν την εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ, απολαύστε τους.